Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του Ισημερινού τον Απρίλιο, θα λύσουν τι διαφορέ του ο αριστερός υποψήφιος Λένιν Μορένο και ο πρώην τραπεζικός Γκιγέρ Μολάσο. Ο Μορένο επικράτησε στον πρώτο γύρο με 39,3% εναντί 29,1% του Λάσο. Ωστόσο, για να εκλεγεί χρειαζόταν το 40% των ψήφων και 10 μονάδες διαφορά πιθανότερο σενάριο για το δεύτερο γύρο θεωρείται η συσπήρωση της διασπασμένης αντιπολίτευσης γύρω από την υποψηφιότητα του Λάσο.